Θα ξεκινήσω με μία έρευνα, ναι, αγαπημένοι φίλοι τηλεθέτες, η οποία απευθύνεται περισσότερο στους ανθρώπους που είναι άνω των 50, ναι, αλλά αυτή η έρευνα αφορά όλο τον κόσμο. Μάλιστα. Τη γνωστή παροιμία που λέει από πέσιμο, mm-hmm, πάει ο άνθρωπος. Σύμφωνα με το Center of Disease Control and Prevention, mm-hmm, το 2030 οι θάνατοι λόγω πτώσης εξιδίου ύψους, από το, δηλαδή πέφτουμε όπως είμαστε, θα είναι 7 άτομα κάθε μία ώρα. Άσε με ρε Χρυσέ μου τώρα, μου ξεκινάς με πεσήματα. Όχι, δεν μπορώ. Να σου πω. Υπάρχει μία άσκηση όμως, φίλοι τηλεθεατέ, που θα σας δείξει αν μπορείτε ή όχι, ναι, αν κινδυνεύετε από αυτό το πρόβλημα της πτώσης εξιδίου ύψους και κινδυνεύει η ζωή σας από αυτό. Τι εννοείς εξιδίου ύψους, δηλαδή με το ίδιο ύψος. Έτσι, ναι, από το ύψος, ναι, δηλαδή. Όχι, ναι, κάτω, όπ, και να πέσεις κάτω. Α, να πέσεις όπως είσαι όρθιος, όχι να είσαι από κάπου ψηλά. Όχι, όχι. Μάλιστα. Υπάρχει, λέει, μία άσκηση, ναι, η στάση του πελαργού, ναι, η οποία αν την κάνεις, λέει, για 30 δευτερόλεπτα, αυτό σημαίνει ότι... Αυτό το είχαμε ξαναδεί κάποια στιγμή. Ναι, αλλά αυτό όμως, λέει, είναι επιστημονικό σχετικά με την πτώση. Για πάμε να δούμε εδώ, έλα να κάνεις. Αυτό είναι γιόγκα. Αυτό είναι μεσόλυτα. Έχουμε από εδώ, δεν σας πειράζει, ε. Εντάξει, τηλεόραση κάνουμε. Ναι. Πού πας τώρα. Έτσι λέμε. Αυτό, δηλαδή, άμα καθίσεις έτσι, ναι, για 30 δευτερόλεπτα, έτσι. Τι σημαίνει αυτό. Ευχαριστώ για τα σταράκια μου, Μαρία. Αν καθίσεις εδώ 30 δευτερόλεπτα, ναι, σημαίνει ότι δεν κινδυνεύεις από αυτές τις πτώσεις. Όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, χάνει την ισορροπία του. Δηλαδή, λόγω της μεταβολής, της μάζας των οστών και των μειών, επειδή κάθε, μετά λέει άνω των 30, κάθε χρόνο χάνουμε το 1% της μυϊκής μάζας μας. Αυτό πρέπει να, αυτό πρέπει να προσέχουμε με άσκηση, την πτώση. Γιατί είπαμε, ο γέρος ή από πέση μου ή από το γνωστό. Άμα καθίσουμε εδώ 30 δευτερόλεπτα, σημαίνει οι άνω των 50 όμως το κάνουν αυτό κυρίως. Αν μείνετε. Από τον χρόνο θα το κάνω εγώ, δεν το κάνω τώρα. Σε 20 χρόνια, εσύ μην αγώνεσαι. Άμα καθίσεις εδώ έτσι, είσαι μια χαρά. Το έκανα εγώ. Το έκανα όταν το είχε πει. Ναι. Και ήμουν οκ, το έχω κάνει. Αλλά τώρα φοράω και την τακούνα. Ξυπόλυτος θέλει. Είμαι ίσιο παπούτσι. Εντάξει είμαστε, παιδί. Αυτό, είμαστε αυτό. Δεν κινδυνεύουμε. Τι θέλεις τώρα, τι θέλεις, ορίστε, το έχουμε για λίγο, λέμε, το τακούν. Με το τακούν τώρα είναι λίγο δύσκολο, ρε παιδιά. Από 50 και πάνω. Ναι. Εσύ κάτσε εκεί που δεν είσαι. Ναι, είσαι μικρός. Έτσι θα είσαι, όλη την εκπομπή. Από πάνω φτάνει, σε είδαμε, λέει. Έλα, εντάξει. Άρα λοιπόν είναι ένα τσεκάρισμα. Ένα τσεκάρισμα το να μπορέσει να καθίσει κανείς έτσι. Για 30 δευτερόλεπτα. Αν καθίσει κάτω από 30 δευτερόλεπτα, υπάρχει πρόβλημα. Ωραία. Αυτή εσύ φορά τα κούνια τώρα δεν έχει καλή ισορροπία λόγω των τακουνιών. Έτσι κι αλλιώ. Γιατί κατάλαβα μια χαρά, είσαι έτσι κι αλλιώ. Κουκλάκι στο γραφιστό, δεν καταλαβαίνω τι είναι μέσα. Ωραία, οπότε ένα τσεκάρισμα ένα για να ξέρουμε τι πέσει. Αυτό, για να τον 50. Και αν δει κανείς ότι δεν μπορεί να σταθεί πολύ ώρα έτσι. Σημαίνει ότι κάποια προβλήματα υπάρχουν. Πρέπει να φτιάξει το μυϊκό του σύστημα, η άσκηση. Και άσκηση, να κάνουν πάρα πολύ άσκηση και άνω των 40 πλάς, ας πούμε, να κάνουν λέει και γιόγκα και πιλάτες ώστε να αρχίζουν οι μυς και τα κόκαλα να έρχονται σε μία ευθεία. Γιατί επίσης ο άνθρωπος λέει άνω των 40 κάτι, αρχίζει και μαζεύει και στο ύψος. Από μην τα λες αυτά τα πράγματα, να κάνεις κουρέλι. Δηλαδή, να μην μπάζεις, τα πω, να ξέρετε! Μπάζεις, καλά, ε? Και εγώ, καλέ, σε 2,5 χρόνια γίναμε 40. Ναι, εντάξει, εδώ λες, μπάζει ο άνθρωπος. Ναι, μετά μαζεύει σιγά-σιγά, μαζεύει. Αφού άνω το 30 χάνουμε 1% κάθε χρόνο της μυϊκής μάζας μας, χάνουμε από τα οστά μας τη μάζα, την οστική μάζα, πώς λέγεται τέλος πάντων, και σιγά σιγά ο άνθρωπος νομίζω ανώ των 50 κάθε χρόνο μαζεύει κάτι. Πώς θα είναι πόντους. Εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Μέχρι να φύγουμε, λέει, χάνουμε σίγουρα 10 πόντους περίπου. 15, κάπου πόσο εκεί. Πόσο είναι 10 πόντοι. Τόσο. Φαντάζομαι είναι τόσο. Παιδιά, είναι πάρα πολύ αυτό να το χάσεις. Αυτό είναι 20. Δεν έχουμε και πολύ να. Καλά, δεν έχουμε και μεγάλο περιθώριο. Μεταξύ μας εμείς εδώ μέσα. Δεν είμαστε κανένας του περιθώριου του μεγάλου. Όχι, καλό, όχι. Δεν έχουμε πολύ μεγάλο περιθώριο για να μαζέψουμε. Μετά θα παίξουμε σε παραμύθι. Και πόσο να πάει και το τακούνι, δηλαδή. Μετά μιλάμε να πάμε για. Τέλος πάντων.